φίλοι και φίλε, όπω όλοι γνωρίζουμε, η περιοχή τη πρώην επαρχία Τίβα, η Ανατολική Βιωτία δηλαδή, εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακριβώ δίπλα στην Αττική, διαθέτει έναν μόνιμο πληθυσμό τη τάξη περίπου των 55.000, ο οποίο αυξάνεται αισθητά του καλοκαιρινού μήνε. Ταυτόχρονα, στον άξονα ενοφή των σχηματαρίου Θήβα, συγκεντρώνεται μία από τι μεγαλύτερε βιομηχανικέ ζώνε τη χώρα, ενώ και η αγροτική παραγωγή είναι αξιόλογη. Από τι χέρειε εγκαταστάσει, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το αεροδρόμιο τη Τανάγρα, ένα στρατόπεδο και δύο κέντρα φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, στο έδαφο τη διαχείριση τη πανδημία και τη οικονομική κρίση που εξελίσσεται, οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα βιώνουμε τη μεγάλη όξυνση των προβλημάτων μα. Αναμφίβολα, το ζήτημα τη υγεία, τόσο από την άποψη τη απαράδεκτη κατάσταση των δομών υγεία και ειδικότερα του νοσοκομείου Θήβα. Αλλά όσο και τη κατάσταση στου μεγάλου εργασιακού χώρου, αποτελεί το πρωταρχικό ζήτημα. Όμω, οι χώροι δουλειά δεν βράζουν μόνο από κρούσματα, βράζουν και λόγω τη ένταση τη επίθεση σε βάρο των εργαζομένων. Το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία χτυπιέται, είτε με τα λουκέτα σε σημαντικά εργοστάσια τη περιοχή, είτε με τη μεγάλη επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόληση. Η εντατικοποίηση τη εργασία με το ξεχύλωμα των μέτρων ασφαλεία αποτελεί ακόμα ένα σοβαρό βραχνά για του εργαζόμενου. Και αν όμω τα μεγάλα εντό εισαγωγικών μαγαζιά δουλεύουν σαν να μην τρέχει τίποτα, με την εγγύηση τη κυβέρνηση, οι έμποροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι αυταπασχολούμενοι επιστήμονε συμπλήρωσαν προχτέ 12 εβδομάδε στο σκληρό lockdown, χωρί καμία ουσιαστική στήριξη στο εισόδημά του. Από κοντά και η εκπαιδευτική κοινότητα με το έσχο τη λεγόμενη τηλεκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η περιοχή μα εξελίσσεται σε ένα ενεργειακό κέντρο με παραγωγή όλων σχεδόν των μορφών ενέργεια και ειδικότερα την άναρχη εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Όμω, την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ζει στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ σημαντικέ υποδομέ, όπω τα δίκτυα διανομή ενέργεια, είναι απαρχαιωμένα και ασυντήρητα, με συνέπεια συχνέ διακοπέ ρεύματο. Στον ένα χρόνο τη πανδημία, αναπτύξαμε ω κόμμα πολλέ πρωτοβουλίε για όλα αυτά που προπόθηκαν. Αναδείξαμε τα προβλήματα με ανακοινώσει, ερωτήσει στη Βουλή, παρεμβάσει στα Δημοτικά Συμβούλια. Με συναντήσει και εκδηλώσει προσπαθήσαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα να φωτίσουμε την πρόταση διεξόδου μας. Αντίστοιχα, τα μέλη και οι φίλοι μας έδωσαν τη μάχη μέσα από σωματεία και φορείς όπου συμμετέχουν, μαζί με πολλούς άλλους φυσικά συναδέλφους τους, για να οργανωθεί πάλι ενάντια στις συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόζεται. Ασκήθηκαν πιέσεις σε χώρους δουλειά για να πάρθουν μέτρα, οργανώθηκαν αγώνες για τη δουλειά και το μεροκάματο συμβάλαμε με αυτόν τον τρόπο στο να εκφραστεί πλατιά το αίτημα τη πλήρου στελέχωση του νοσοκομείου και των άλλων δομών υγεία. Στην κρίσιμη φάση που διανύουμε, επιχειρούμε ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα, επιδιώκοντα να επικοινωνήσουμε με το λαό για τα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα για τη διέξοδο που προτείνουμε. Σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποιείται και η σημερινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή, συντρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα. Η επίσκεψη άνοιξε το πρωί με την επίσκεψη στο νοσοκομείο, όπου έγινε συνάντηση με τη διοίκηση και το Σωματείο των Εργαζομένων και ολοκληρώνεται με την αποψινή σύσκεψη με εσά, εκπροσώπου Σωματείων και Φορέων των Δήμων Θήβα και Τανάγρα. Θέλουμε να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση με τα Σωματεία και του Φορεί τη περιοχή μα, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα και πολλά. Κυρίω, θέλουμε να δούμε τη συνέχεια που θα δώσουμε, πώ θα αργωνωθεί η διεκδίκηση το επόμενο διάστημα. Θεωρούμε κομβικό το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι φορεί του κινήματο, ώστε να μπουν εμπόδια στην πολιτική που εφαρμόζεται, όσο γίνεται να κερδιθούν κατακτήσει, να ανοίξει μια προοπτική σε όφελος του λαού. Στη σημερινή μα συνάντηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι από 30 με 35 περίπου φορεί.